Εδώ πώς θα τα πούμε σήμερα, σε ποια διάλεκτο, θα είμαστε έντονοι, θα ρίξουμε τόνους. Τελευταία μέρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Κύριε Νεοφύτου. Τελευταία μέρα, κυρία Σάφα, πρέπει όλοι να πάμε σε ένα φυσιολογικό ρυθμό, με χαλαρότητα, ηρεμία, γιατί η ψήφος θέλει να είσαι ήρεμος όταν την εξασκείς, γιατί η ψήφος ως αποτέλεσμα του θυμού δεν είναι μια αντίδραση μια στιγμής. Η ψήφος που θα μπει στη Τενέκα της 30 του Μάη θα είναι εκεί και θα καθορίσει μια βουλή που θα την έχουμε τα επόμενα ολόκληρα 5 χρόνια. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και από τις οικογένειές μας και από τις δουλειές μας, αποφάσεις που παίρνονται με θυμό και εμβρασμό ψυχής, κατά κανόναν είναι λαθασμένες. Άρα αντιλαμβάνεστε, πιάνετε αυτό τον θυμό. Αλλά αν πάρουμε μια απόφαση ψυχής. Έχετε πάρει τον παλμό του κόσμου και τον θυμό. Προφανώς, γιατί σας ακούω τις τελευταίες μέρες για αυτό τις αποφάσεις εμβρασμού ψυχής. Θυμάστε, κύριε Νεοφύτου, παλαιότερα ήταν και υπό το απαγόρευση πριν από τις εκλογές. Τώρα πρέπει να πιούμε για να πάμε να ψηφίσουμε. Σε κάθε περίπτωση, επειδή σας παρακολουθώ και πράγματι, επειδή έχουμε μια πενταετία μπροστά μας. Γελάτε. Έχουμε μια πενταετία μπροστά μας. Σας βλέπω να ασκείτε έτσι μια επίθεση, αν θέλετε, και στο ΑΚΕΛ και στο ΔΥΚΟ και στους οικολόγους. Έτσι, αυτοί όμως θα είναι οι συνεργάτες σας με αυτούς που θέλετε να περάσετε τις μεταρρυθμίσεις. Συνεπώς, μετά που τους έχετε αποκαλέσει αχάπαρους, επικίνδυνους, όλα αυτά, οι οικολόγοι δεν έκαναν τίποτα για το περιβάλλον κλπ. Πού εξυπηρετεί αυτή η επίθεση, κύριε Νεοφύτου, τους ψηφοφόρους του δικού σας, του Δημοκρατικού Συναγερμού? Κυρία Σάβα, εάν βρείτε δήλωσή μου που να έχω πει οποιονδήποτε αχάπαρον ή επικίνδυνο, κάνω πολιτικές τοποθετήσεις. Και αν απαντώ στο δικό ΑΚΕΛ, απαντώ γιατί δέχομαι επιθέσεις. Και αυτά τα κόμματα απέδειξαν εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας ούτε ευαισθητοποιήθηκαν να αφήσουν κατά μέρος τα γυνάτια και καταψήφισαν ένα προϋπολογισμό την ώρα που χρειαζόμαστε λεφτά να αγοράσουμε εμβόλια, να πληρώσουμε νοσηλευτές και γιατρούς, να πληρώσουμε τον δημόσιο τομέα, να πληρώσουμε τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, να πληρώσουμε συντάξεις, να δώσουμε κοινωνική στήριξη σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Δεν λογάριαζαν ότι αυτό που έζησε ο τόπος μας τον τελευταίο σχεδόν 1,5 χρόνο ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και την ώρα που βγαίναμε στις αγορές να δανειστούμε για να μπορούμε να στηρίξουμε τον κόσμο, αυτοί με γυνάτια, τα προσωπικά, οι εμμονές, ήταν έτοιμοι να ρίξουν την χώρα στα βράχια. Είναι γι' αυτό και σημαντικό το διακύβευμα, αγαπητή μου. Πάρα πολύ σημαντικό το διακύβευμα. Ναι. Τώρα έχετε στο δεύτερο όμως και για την που κάνετε έκκληση στους ψηφοφόρους, αντιλαμβάνομαι, να μην πάνε στα μικρότερα κόμματα, γιατί ουσιαστικά πρημοδοτούν ΑΚΕΛ και ΔΥΚΟ, όμως είναι τα μικρότερα κόμματα. Για παράδειγμα, η ΕΔΕΚ και η Αλληλεγγύη και το ΕΛΑΜ, στο οποίο δεν έχω ακούσει να ασκείται κριτική σε κάθε περίπτωση, που ψήφισαν τον προϋπολογισμό εν τέλει. Άρα και τα μικρά κόμματα θα τα έχετε ανάγκη στην επόμενη Βουλή. Τι εννοείτε, ότι δεν θα καλέσω τους ανθρώπους που ψήφισαν Δημοκρατικό Συναγερμό, γιατί έχω την πολυτέλεια να πρημοδοτώ εμέσως στο ΔΥΚΟ και το ΑΚΕΛ για να παίρνει ψήφους η Αλληλεγγύη ή η ΔΥΠΑ, γιατί ακούσαμε και μια προσέγγιση της Δημοκρατικής Παράταξης που πλησιάζει συναγερμικούς για να τους πει «Μα εμείς, με βάση αυτή τη συλλογιστική που αναφέρετε, μα εμείς θα στηρίζουμε την κυβέρνηση στη Βουλή. Ο συναγερμός δεν θα έχει πρόβλημα αν μας ψηφίσετε εμάς».
Δεν έχουμε περισσεύματα ψήφων, αγαπητή κυρία Σάβα. Με αυτό λέω, κύριε Νεοφύτου. Ακριβώς προσπαθώ να αντιληφθώ και τη στρατηγική. Ούτε τη ΔΥΠΑ, ούτε στην αλληλεγγύη, ούτε νεοσύστατα κόμματα Στέλλα. Που δημιουργήθησαν. Έχουμε 15 κόμματα που δεν ξέρουν ούτε και οι ιδρυτές τους τι πρεσβεύουν. Είτε στην οικονομία, είτε στο Κυπριακό. Απλά δημιουργήθηκαν και έκατσαν εκεί πλάι και περιμένουν να πάρουν ψήφο αντίδρασης. Όχι θετική ψήφο για αυτούς. Δημιουργήθηκε το κόμμα αμόχωστος για την Κύπρο. Και ρωτώ. Και να βγάλουν ένα βουλευτή, να βγάλουν δύο βουλευτές. Θα πάρουν τους βαροσώτες πίσω στα σπίτια τους. Είναι μέσω της Βουλής που θα λύσουμε το Κυπριακό. Από την άλλη. Το να αφαιρούν απάντηση εδώ, αλλά δεν είναι τώρα δουλειά μου να απαντήσω. Από ένα κόμμα που ήταν στην πρώτη γραμμή. Που ήταν στην πρώτη γραμμή. Πάντα. Για την επιστροφή της αμόχωσης του. Να αφαιρούν ψήφους οι αμόχωστος για την Κύπρο από το συναγερμό που αν οι Κύπροι και οι αμοχωστιανοί το 2004 ψήφιζαν όπως τον Δημοκρατικό Συναγερμό, έστω και πλειοψηφικά, σήμερα οι βαροσώτες όχι μόνο θα τα σπίτι τους, θα είχαν ήδη ανακαινήσει τα ξενοδοχεία τους, θα ήταν ίσως η πιο σύγχρονη παραλιακή πόλη στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, κύριε Νεοφύτου, για να σας βοηθήσω, ενδοσκόπηση είναι πώς πρέπει να κάνετε, γιατί τέτοιοι άνθρωποι που θέλουν και για την αμόχωστο και για τα ζώα και για το περιβάλλον κλπ. Δημιούργησαν άλλους κομματικούς χώρους, σχηματισμούς κλπ. Προφανώς και το κόμμα, το μεγαλύτερο που έχουμε στη χώρα μας, δεν τους ικανοποιεί. Άρα, μήπως, και επειδή ακούω ότι διαβάζετε και τα μηνύματα και λαμβάνονται υπόψη, έτσι έπρεπε να ξεκινήσετε να δούμε γιατί. Δεν χωρούσαν στο δικό σας το ψηφοδέλτιο οι θέσεις αυτές. Κυρία Σάβα, μα σας είπα, αυτά τα κόμματα δημιουργήθηκαν για να εισπράξουν ένα θυμό που τον κατανοώ στην κοινωνία. Αλλά τα πλείστα από αυτά τα κόμματα, αν δεις την πλειοψηφία των υποψηφίων τους, είναι γυρολόγοι που ξεκίνησαν από ένα παραδοσιακό κόμμα. Είτε έχασα μια βουλευτική μάχη, είτε έχασα μια δημοτική μάχη, ή έχασα μια μάχη εντός του ψηφοδελτίου. Γυρίζουν από κόμμα σε κόμμα. Ακόμα και μεταπηδούν από μικρό κόμμα σε άλλο. Έχει νέο σχηματισμό που δημιουργήθηκε μερικές μέρες πριν τις υποψηφιότητες. Πράγματα καταγράφω. Που μέσα σε 5 χρόνια άλλαξε 4 κόμματα και δημιούργησε 5ο το δικό της. Αυτοί είναι που θα φέρουν την αλλαγή. Αυτοί είναι που θα φέρουν το νέο ήθος. Να ερωτείτε ο πρόεδρος των οικολόγων, λίγο πριν τη Γενέβη, κυρία Σάβα, μα έχετε συνεδριακή απόφαση ενάντια στη διζωνική δικοινωνική. Και βλέπουμε υποψηφίους σας που είναι στο United Cyprus. Πώς συμβαδίζει, ποια είναι η θέση του κόμματός σας. Και ακούστε απάντηση. Ξέρετε, αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε τον Νιόβρη. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Είμαστε έτοιμοι τον Απρίλιο να πάμε στη Γενέβη που κρινόταν το Κυπριακό. Και θα έπρεπε να περιμένουμε να ακούσουμε τη θέση των οικολόγων τον Νιόβρη. Ακούστε όμως τώρα, δείτε, αυτές είναι αυτό πολιτικές. Το επιχείρημα ανάποδα με αυτό που μας είπατε για την αμόχωση. Που είναι και της μόδας. Λοιπόν, να πάμε στα βουλευτικών και τον δικό σας των ψηφοφόρων, κύριε Νεοφύτου, γιατί όπως είπατε για τα άλλα κόμματα, δεν ακούω για το ΕΛΑΜ, που έχει υποψήφιο πρώην βουλευτή σας όμως. Εκεί δεν στρέφεστε. Ναι. Κυρία Σάβα, ναι. Αν μπορεί να δυναμώσει λίγο η φωνή, γιατί δεν σας ακούω καλά. Ναι, έχω έτσι χαμηλούς τόνους πάντα εγώ. Κύριε Νεοφύτου, λέω, στρέφεστε, λέτε για τους οικολόγους κλπ. Και λέω και στο ΕΛΑΜ που λέτε για τη ΔΥΠΑ που προσπαθεί να πει ότι είτε μας ψηφίσετε του συναγερμό, το ίδιο και το αυτό.
Στο ΕΛΑΜ δεν είδα να απευθύνεστε, διότι και εκεί φαίνεται να έχετε διαρροή. Ψηφοφόρο έχετε και υποψήφιο στο ΕΛΑΜ. Είναι υποψήφιος πρώην βουλευτής σας. Αγαπητοί μου, θα ολοκληρώσω γιατί δεν τέλειωσα. Καταρχήν, ναι, αυτή μπορείς. Η ερώτηση μου, ναι, κάτι την έχω ήδη καλύψει. Το έχω ήδη καλύψει για τους γυρολόγους. Μάλιστα. Και κάποιους που όταν χάσουν μια εκλογική μάχη με το κόμμα τους, θυμούνται ότι διαφωνούν με το κόμμα τους και βάζουν άλλο καπέλο. Έρχομαι. Βεβαίως και σχολιάσω το ΕΛΑΜ. Ποιο πρόβλημα θα λύσει το ΕΛΑΜ? Θα ζωστούν στα άρματα για την απελευθέρωση? Σίγουρα δεν θα το πράξουν. Θα κρατήσουν την χριστιανική πίστη? Μα οι περισσότεροι δεν είναι κλειστά μπροστά τους. Αλλά εάν σέβεσαι την εθνική σου ρίζα, και σεβόμαστε την ελληνική μας ρίζα, αν σεβόμαστε και αγαπούμε την θρησκεία μας, πρέπει ταυτόχρονα να σεβόμαστε και τη θρησκεία του άλλου και την εθνική ταυτότητα. Η μυσαλλοδοξία, το μίσος, τι προσφέρει? Ακραίες καταστάσεις, εθνικιστικές, παίρνουν τις χώρες πίσω. Ακόμα ένα δημιούργημα που εισπράττει ψήφο αντίδρασης. Αυτά είναι επικίνδυνα για τη σταθερότητα της χώρας. Επικίνδυνα να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό είπα και χρειάζεται να παραμείνει ένας δυνατός δημοκρατικός συναγερμός για να είναι ο πυλώνας σταθερότητας για τη χώρα. Να δούμε, κύριε Νεοφίδου, την επόμενη μέρα ακριβώς των εκλογών. Είναι μπροστά μια σειρά από μεταρρυθμίσεις. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα χρειαστεί κάποιες νομοθεσίες να περάσουν από τη Βουλή. Θα χρειαστείτε βεβαίως και συμμαχίες. Ποιες είναι οι πρώτες, έτσι, ποιες είναι οι προτεραιότητες του Δημοκρατικού Συναγερμού? Οι εκλογές θα τελειώσουν, τα ποσοστά θα είναι εκεί, θα εξαρτώνται οι χορηγίες των κομμάτων κλπ. Αλλά επί της ουσίας, οι πολίτες πάνε να ψηφίζουν, είπαμε, όχημα πενταετίας. Δεν εξαγοράζουμε τις χάρες κλπ. Κυρία Σάβα, έχετε θέσει με τον καλύτερο τρόπο το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Γιατί η Βουλή που θα είναι αποτέλεσμα της λαϊκής ετοιμιγωρίας στις 30 του Μάη θα έχει να διαχειριστεί το δεύτερο μεγαλύτερο όραμα που είναι μπροστά στον κυπριακό ελληνισμό και την κυπριακή δημοκρατία από την ίδρυσή της. Το πρώτο ήταν η ένταξη της Κύπρου στη Ενωμένη Ευρώπη. Τώρα είναι το μεγάλο δώρο του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αν μου επιτρέψετε να ευλογήσω και λίγο τα γένια μας. Μιλάμε ένα δώρο για να φτιάξουμε την Κύπρο το αύριο από την Ευρώπη. Μια Ευρώπη όμως που μας καταξίωσε να είμαστε ισότιμα μέλη ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο Γλαύκος Κληρίδης. Γι' αυτό είπα και στέλνω το μήνυμα προς τους πολίτες που κατανοώ το θυμό τους στα μεγάλα οράματα αλλά και στις μεγάλες προκλήσεις. Είναι ο στιβαρός Δημοκρατικός Συναγερμός που υλοποίησε και οράματα, έβγαλε και την Κύπρο από αδιέξοδο. Τι έχουμε να πούμε στη σύγχρονη ιστορία, αγαπητοί μου? Τι έχει να πει η διακυβέρνηση του Δίκο και του Ακέλ υπό οποιονδήποτε πρόεδρο? Τι άφησαν πίσω τους? Εμείς έχουμε να λέμε. Με τη διακυβέρνηση του Γλαύκου Κληρίδη, του Δημοκρατικού Συναγερμού, εντάξαμε την Κύπρο στην Ενωμένη Ευρώπη. Η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία από το 1960. Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε μια διελειμμένη χώρα, χρεοκοπημένη. Ανέστησε την οικονομία, σταθήκαμε στα πόδια μας. Και θέλω απλώς να σκεφτούμε αν η παγκόσμια πανδημία, κυρία Σάβα, συνέβαινε
το 2011 ή το 2012. Αυτό το έκανα μάθημα και στο Πανεπιστήμιο. Αυτά είναι τα γοτίφ της ιστορίας. Κύριε Νεοφυτού, επειδή τα λέτε τις τελευταίες μέρες... Όχι, δεν είναι ιστορία. Κυρία Σάβα, όχι, θα ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Τα γοτίφ, λέω, της ιστορίας είναι και μάθημα στο Πανεπιστήμιο, ναι. Λέω, να κάνουμε συγκρίσεις. Οι αν είχαν να διαχειριστούν αυτοί που στην διαχείριση τριών containers ανατείναξαν την Κύπρο. Αποκλεισμένοι από τις αγορές. Που δεν είχαν ένα ευρώ να πληρώσουν μισθούς, πως θα στήριζαν την οικονομία. Ή και ποια διαχείριση θα είχαν στη διαχείριση της πανδημίας. Ο Αναστασιάδης ξανάκτησε την οικονομία. Με τις θυσίες του λαού μας. Με υπεύθυνες πολιτικές. Μπορεί να πλήγωσαν κόσμο. Μπορεί να θύμωσαν κόσμο. Σώσαμε τον τόπο και ξανακτήσαμε την οικονομία. Μια οικονομία που μας έδωσε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε και σωστά μια παγκόσμια πανδημία. Γιατί αν δεν είχαμε δυνατή οικονομία, πώς θα ήταν σωστή μια διαχείριση της πανδημίας, αν δεν είχαμε να αγοράζουμε εμβόλια, να δίδαμε 100 επιπρόσθετα εκατομμύρια στον τομέα της υγείας. Εάν δεν είχαμε ένα δισεκατομμύριο να στηρίξαμε, δύο δισεκατομμύρια να στηρίζαμε εργαζομένους και επιχειρήσεις. Λοιπόν, πριν από λίγο, κύριε Νεοφύτου, ναι, το διακύβευμα, γιατί πριν από λίγο είχα τρεις νέους, έτσι, που λένε ότι γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν κλπ. Σε αυτούς να απευθυνθείτε ως Δημοκρατικός Συναγερμός, το επιτεύγμα των παρελθόντος και ερχόμαστε στο μέλλον, γιατί ψηφίζουμε για το μέλλον. Η οριζόντια ψηφορία, για παράδειγμα, ναι, είναι θέση σας. Σε αυτούς τους νέους, οριζόντια ψηφορία. Ναι, είναι μια θέση σας, λέω. Θέλουν να υλοποιηθεί για να μπορούν να ψηφίσουν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός τρεις φορές τέθηκε η ψηφορία για την οριζόντια ψηφορία, ψήφισε σε όλες. Υπέρ. Από εκεί και πέρα. Να κρατηθεί δυνατός ο Δημοκρατικός Συναγερμός και θα την επαναφέρουμε. Επιπρόσθετα. Κατανοώ τους νέους μας. Αλλά αν δεν πάνε να στηρίξουν ένα κόμμα ευθύνης για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πώς ονομάζεται στην Ευρώπη το Ταμείο της Νέας Γενιάς. Για αυτούς είναι η Κύπρος του αύριο. Να δημιουργήσουμε 11.000 θέσεις εργασίας επιπρόσθετες, αξιοπρεπείς και αμυντικές για τους νέους μας με βάση τα προσόντα και τις ικανότητές τους. Να μπορέσουμε να φέρουμε στην οικονομία την πράσινη ανάπτυξη. Να φέρουμε την ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, να στηρίξουμε τομείς της οικονομίας που έχουν υποφέρει από την πανδημία. 4,5 δις, δεν είναι 4,5 ευρώ, 4,5 χιλιάδες, 4,5 εκατομμύρια, δεν είναι 450 εκατομμύρια. Είναι 4,5 χιλιάδες εκατομμύρια να έρθουν στη χώρα μας. Να μην γίνει μια βουλή όμοιρο σε μονών κάποιον. Εμμονών να καταλάβουν την καρέκλα την προεδρική. Φτάνει να πάθει ζημιά ο συναγερμός, άσχετα αν παθαίνει ζημιά η χώρα. Ένα πρόγραμμα για την Κύπρο το αύριο που εμείς το σχεδιάσαμε για τους νέους μας. Ένα πρόγραμμα που δίνει το μέρισμα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και θέλουμε μια βουλή λειτουργική. Και όχι μια βουλή Βαβέλ όμοιρο σκοπιμοτήτων. Που ξέρετε, ξεκινάει από την επιλογή του Προέδρου. Μα είναι σωστά και από την πρώτη ψηφοφορία να μην χρειαστεί 5 γύροι όπως την προηγούμενη φορά. Εδώ φαντάζομαι θα κάνετε τις συμμαχίες σας και εσείς, κύριε Νεοφύτου. Και θέλω να τελειώσω με το εξής. Έχει να κάνει βεβαίως με τον Επίτροπο Εθελοντισμού, όχι το πρόσωπο, ο οποίος κρίνεται, εξετάζεται η υπόθεση. Επειδή μιλάμε για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, για την ιδιωτικοποίηση πολλών ημικρατικών κλπ. Κύριε Νεοφύτου, εσείς συμφωνείτε με την κρατικοποίηση του εθελοντισμού? Μου κάνει εντύπωση δηλαδή που έχουμε Επίτροπο Εθελοντισμού. Ίσως αν ήταν για 5 χρόνια με ένα mandate για να λύσει τα ζητήματα, να βάλει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Χρειάζεται η χώρα μας Επίτροπο Εθελοντισμού που να πληρώνεται? Ακούστε την άποψή μου. Πρώτα, επιβεβλημένη η παρέτησή του, ο λόγος στη δικαιοσύνη. Ναι, ναι. Έχετε θέσει ένα ζήτημα που θα το μοιραστώ μαζί σας την προσέγγιση μου. Χρειάζεται με νυφαλιότητα.
εκτελεστική εξουσία και νομοθετική, να συζητήσουμε σοβαρά και για τη δομή του κράτους μας. Κάνουμε υφυπουργία. Σημαντικό επίτευγμα. Αλλά πρέπει να αποφασίσουμε ποιο είναι ο αριθμός οροφή. Και αφού αποφασίσουμε τον αριθμό οροφή, να βάλουμε προτεραιότητα. Το επόμενο θα είναι του περιβάλλοντος, θα είναι των ευρωπαϊκών σχέσεων, θα είναι της εργασίας, θα είναι των αρχαιοτήτων. Χρειάζεται να βάλουμε δομές. Και αυτές οι δομές να μην αλλάζουν με το ποιος θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χρειάζονται επιτροπάτα, να αποφασίσουμε ποιον αριθμό επιτροπάτων θα έχουμε, σε ποιους τομείς και να είναι εκεί δομή του κράτους. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στο να θεσμοθετήσουμε αυτά τα ζητήματα για να έχουμε από τη μία τους θεσμούς που εξυπηρετούν τον πολίτη, από την άλλη να μην υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις με το να βάζει κάποιος ένα επίτροπο με βάση το τι κρίνει η κυβέρνηση και σε ποιον τομέα. Να το δούμε συλλογικά ως πολιτεία, αγαπητοί μου. Και τι θα παίρνουν, προσωπικά, να μην υπάρχουν διαφορές, ο τάδε επίτροπος από τον τάδε, να είναι και συγκεκριμένα τα καθήκοντά τους, οι τομείς τους, ο αριθμός των επιτροπάτων και των υφυπουργείων, με πλήρη διαφάνεια. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Νεοφύτου. Το ερώτημα έχει να κάνει με τον εθελοντισμό, βεβαίως, που είχαμε Παγκύπριο Συμβούλιο. Ένας συντονισμός χρειαζόταν. Αυτό λέω. Υπάρχουν άλλες ανάγκες, όπως και εσείς τις θέσατε, σε θέματα επιτρόπων. Το ερώτημα είναι αν θα προκύψει νέος ορισμός σε αυτή τη θέση. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω, αυτό δεν αφορά εμένα. Είναι, αναφέρω το δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας που οποιαδήποτε απόφαση του θα είναι απόλυτα σεβαστή. Κλείνοντας, κύριε Νεοφύτου, κάτι θετικό να απευθυνθείτε στους πολίτες, στους ψηφοφόρους από όλα τα κόμματα. Είπαμε, οι εκλογές θα τελειώσουν την Κυριακή. Η Τσενέκα θα δείξει. Θα έχουμε όμως και επόμενη μέρα. Το τελευταίο μας. Η επόμενη μέρα. Γι' αυτό και οι εκλογές στις 30 του Μαΐ δεν είναι μόνο εκλογές να εκφράσουμε το θυμό μας. Μια δικαιολογημένη αντίδραση και να γεμίσουμε μια Βουλή Βαβέλ που η μη σωστή λειτουργία και στο να μην μπορεί να λειτουργήσουμε, να κάνουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα για την Κύπρο του αύριο, αυτοί που θα ζημιώσουν θα είναι η κοινωνία και οι πολίτες. Χρειαζόμαστε ένα δυνατό δημοκρατικό συναγερμό και μια λειτουργική βουλή για να κρατήσει τη χώρα στη σωστή πορεία. Ξέρουν οι πολίτες, στα δύσκολα, όχι μόνο μέτρησαν οι πράξεις, ξέρουν και ποιοι έβαλαν πλάτες για αυτό τον τόπο με πολύ προσωπικό και κομματικό κόστος. Κάναμε κάποια λάθη. Διορθώνουμε τα λάθη μας, θωρακίζουμε το παρόν, χτίζουμε το αύριο. Ψήφος ως αποτέλεσμα του θυμού θα είναι για 5 χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Νεοφύτου, να σας ευχαριστήσω. Θέλουμε ένα δυνατό συναγερμό, εγγύηση της σταθερότητας και της ομαλότητας και ψήφος αντίδρασης σε μικρά κόμματα είναι καθαρή πρημοδότηση ακέλ και δίκο που κάνουν παιχνίδια εξουσίας για το 23 αγνοώντας τη ζημιά που γίνεται στον τόπο σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεοφύτου. Καλή συνέχεια. Κύριε Νεοφύτου, να σας ρωτήσω. Πριν κλείσετε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή παίρνω συνέχεια μηνύματα στο κινητό, παίρνετε και εσείς το κινητό σας από υποψήφιους για στήριξη? Έτυχε να στείλουν και σε εσάς? Δεν νομίζω να χρειάζονται να μου στείλουν μήνυμα. Εμένα ξέρουν ποιος είμαι. Δεν λέμε, και εμάς ξέρουν ποιοι είμαστε. Ναι, δεν έχει να κάνει. Έτσι. Είναι οι επαφές όλες. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.